επειδή κάποιοι μπορεί να βλέπουν το κανάλι της Βουλής τέτοια ώρα, και επειδή εδώ μέσα είμαστε καμιά δεκαπενταριά όλοι και όλοι, αυτοί που έσπευσαν να φύγουν να παρακολουθήσουν το μάτς, να ξέρουν ότι εγκατέλειψε ο φιλοξενούμενος, το μάτς διεκόπη, άρα προφανέστατα κατέστηκε άχρηστη η αποχώρηση και το πύκνωμα της διαδικασίας και τα παίρνω από τα 30 δεύτερα που έχω να το πω γιατί δεν θα έχει και νόημα να μην σαρκάσουμε εδώ αυτό το οποίο έχει καταντήσει να είναι σαρκασμός. Πήρατε το Σύνταγμα και το κάνατε κάσα δε παπέλ. Και το εννοώ με τον ίδιο τρόπο εσείς οι ίδιοι που μιλάγατε για Δεκεμβριανά το 8 έρχεστε σήμερα εδώ και κάνετε σκοτεινό αντικείμενο του αστικού πόθου στον Προκόπη Παυλόπουλο. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Έχει γίνει το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου. Παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου. Τσακώνεστε ποιο. Και το λέω γιατί είναι μια διεθνής γιορτή με τεράστια εμβέλεια την οποία δεν μπορεί παρά να ακολουθήσει η ελεύθερη αγορά ή να μπουν στις τσέπες των Ελλήνων λίγο περισσότερες καρδούλες έναντι χρημάτων. Μα τώρα στα σοβαρά, αυτή είναι συζήτηση για το Σύνταγμα. Είναι συζήτηση για το Σύνταγμα. Είναι τροποποίηση του Συντάγματος. Αυτή η τροποποίηση έρχεται και τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός από εδώ, λαζονικότατα τολμηρή Είπε πότε θα πάνε οι εκλογέ, πόσου βουλευτέ θα συναντήσουν, θα συναθρήσουν κόμματα εδώ μέσα. Αυτή ήταν η συζήτηση. Και μιλάτε για αξιοποίηση τη λαϊκή κυριαρχία. Θα σταθώ σε ένα-δύο πράγματα μόνο για να καταδείξω την υποκρισία. Ο χωρισμό Εκκλησία-Κράτου, που θα ωφελούσε και την Εκκλησία και το κράτο, γίνεται με όρου ΜΚΙΟ. Απολύτω. Η αξιοποίηση του Κοινοβουλίου γίνεται μέσα από το Σύνταγμα με διευκόλυνση της παραγωγής περισσότερων ανεξάρτητων αρχών. Φτιάχνουμε και άλλες ανεξάρτητες αρχές, θα φτιάχνουμε. Θα είναι πιο εύκολο να γίνεται. Στη διάσκεψη των Πρόεδρων. Να φέρω την αντιστοιχία του πόσο σέβεστε το Κοινοβούλιο. Δεν έχετε φέρει εδώ πέρα, έχετε φέρει πληθώρα. Είσαστε τέσσερα χρόνια κοντά εξουσία και έχετε φέρει. Χειρότερα από ότι κάνανε οι προηγούμενοι σε αριθμό απίθανες 150-200 τροπολογίες την τελευταία στιγμή. Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, διαδικασίες του κατεπήγοντος, συνεδριάσεις φανταστικές. Ποιοι είσαστε, μα είσαστε αυτοί οι οποίοι μόλις εκλεγήκατε και πήρατε την πρώτη θέση και όχι την πλειοψηφία, επιβιώσατε χάρη σε δύο δεξιού. Έναν που διαλέξατε για πρόοδο της Δημοκρατίας και τον βγάλατε με 151 ψήφους παρότι δεν ήταν απαραίτητε. Και τον κύριο Πάνο Καμένο, με του ΑΝΕΛ μέχρι πρότινος. Yeah. Είσαστε λοιπόν ένα κόμμα εντελώς υποκριτικό. Ουέ ημίν ο διαχωρισμός είναι μεταξύ υποκριτών και φαρισαίων. Φτιάχνετε ένα πολύ ωραίο καινούριο δίπολο, νομίζετε δηλαδή. Θέλετε να το αποδείξουμε μέσα στην ε, υποκρισία της τάχα μου δίθεν αναθεώρηση. Θα πείσετε ότι ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον και εσείς και εσείς και εσείς και όλοι. Πολλαπλασιάζοντα τι βάσει. Γιατί ω γνωστόν όπου υπάρχουν τάγκ, αεροπλάνα, κυροζίνε, στρατιωτικοί, ε, βλήματα, όλμοι, ε, πυρίτιδα και ό,τι άλλο υπάρχει και πυρηνικά, εκεί ακριβώ προστατεύεται το περιβάλλον. Απολύτω προστατεύεται το περιβάλλον. Θα προωθήσετε την ανεξαρτησία τη χώρα. Πού ήσασταν, την ανεξαρτησία τη χώρα και τη δυνατότητα να βγει από το μνημόνιο. Και τα χαμούδίθεν τάζεται, για παράδειγμα, κάτι που σας είπε το Κουκουέ. Επίσημη θέση του Κουκουέ. Δεν τολμήσατε να δεν βάλετε σε διαδικασία ψήφου, γιατί φοβάστε. Φοβάστε ενδεχομένω και τη συνείδηση. Δεν είναι μόνο η συνείδηση των εξ, η οποία με μια αποστο... επιστολή καθορίζεται, είναι και η συνείδηση των υπολείπων βουλευτών. Γι' αυτό δεν βάλατε προτάσεις κομμάτων μέσα. Κομματικό σχηματισμό σαν το Κουκουέ. Δεν μπορούσε να κάνει προτάσεις και να τεθούν στην ψηφοφορία των υπολείπων βουλευτών. Σοβαρολογείτε και θέλατε 50 και 50 μόνο. Δηλαδή για να παίξετε το παιχνίδι της αναθεώρησης σε στείλει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός αλλά με ξένο διατητή. Και ο ξένος διατητής είναι η Τρόικα. Είναι η Τρόικα. Ή αν θέλετε η μεταλλαγμένη Τρόικα. Άνοιξε ο Πρωθυπουργό, γκουγκλάρισε τα περί να μα πει πότε γίνανε οι αναθεωρήσει. Αν πατήσει το Google, βρίσκει πότε γίνανε οι αναθεωρήσει του Συντάγματο. Και μετά και πολύ γκουγκλαρισμένο απέναντι σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει άνθρωπο που δεν μπορεί να γκουγκλάρει πότε γίνανε αυτά. Υπάρχει όμω ο κόσμο που θυμάται την Τρόικα του Συντάγματο. Την Τρόικα του Συντάγματο που μιλούσε για άμεση δημοκρατία. Θα μου πείτε, ήταν ο κύριο Κατρούγαλο, ο κύριο Καζάκη και ο κύριο Βαρουφάκη στη γνωστή φωτογραφία. Μιλούσαν για άμεση δημοκρατία στο Σύνταγμα. Δεν μου λέτε, ήταν άμεση δημοκρατία το Βίζεγκραντ όταν έκλεισαν οι χώρε του Βίζεγκραντ τα σύνορα. Ήτανε πολύ απελευθερωμένη πολιτική και σεβαστική και για του μετανάστε και για του πολίτε και για την Ευρώπη και για τα ανθρώπινα δικαιώματα να περνάνε τα τρένα με τα προϊόντα αλλά να μην περνάνε οι άνθρωποι. Ε! Είναι πάρα πολύ ωραία η Σέγγεν. Δύο φορές άρχισε η Σέγγεν. Δύο φορέ άρχισε η Σέγγεν. Μία στη Γένοβα, θα πρέπει να τη θυμάστε, δεν πρέπει να την ξεχάσατε, για να μπορέσουν να έρθουν και πύραυλοι και τούτα και χίλια και τα άλλα. Και μία στο Μουντιάλ που έγινε στη Γερμανία, για να μπορέσουν να έρθουν ο απαιτούμενο αριθμό πορνών από τι ανατολικέ χώρε. Και έρχεστε τώρα εδώ και μιλάτε ότι θα, θα κάνετε λαϊκά δημοψηφίσματα. Αυτά που τα λέτε, σε ποιου τα λέτε. Αν θέλατε να δείξετε ότι σέβεστε τη βάση στοιχειοδός, θα παίρνατε να θέσετε σε ψηφοσυζήτηση, ούτε καν ψηφοφορία, 513 σωματεία εργαζομένων πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Φέραν εδώ για τις συλλογικέ συμβάσεις πρόταση νόμου. Και δεν τολμήσατε να τη βάλετε για συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, ε, δικαιούμαι κι εγώ με την παρέκκληση των ενό, δύο, τριών λεπτών. Μην αρχίσω να παζαρεύω τώρα, δεν το αντέχω δηλαδή. Για σταθείτε και σκεφτείτε το. Τι λέτε, αυτό δεν μπορέσετε να φέρετε. Εκατό τροπολογίε έχουμε καταθέσει, προτάσει νόμου και δεν περνάνε από τη διάσκεψη των Προέδρων ούτε για να κατεβούν για συζήτηση. Και θα κάνετε δημοψηφίσματα με 100.000 υπογραφέ που θα τα βρείτε και ο κόσμο θα τα ακούσει και θα σου λέει πάρα πολύ ωραία. Μαζέψουμε 100.000 υπογραφέ, εύκολο είναι τώρα και μετά το διαδίκτυο, θα τι μαζέψουμε τι υπογραφέ, θα πάμε να καταθέσουμε νόμο. Του κοροϊδεύετε. Του κοροϊδεύετε πλήρω. Διότι υπάρχουν άλλα άρθρα μέσα στο Σύνταγμα που βάζουν περιορισμού, τέτοιου που δεν του καταλαβαίνει ο κόσμο, ίδιου με αυτά που κάνατε. Με τον έμφυα που βάλατε περιορισμού, με τον, χαμι... τον κατώτατο μισθό που τον καθορίζει ο Υπουργό και μετά μου λέτε ότι υπερασπίζεστε τι συλλογικέ συμβάσει. Τι είναι η συλλογική σύμβαση, Θα πάει δηλαδή να διαπραγματευτεί ο εργαζόμενο την απόφαση την ελλημένη του Υπουργού. Και αυτό λέγεται τη συλλογική σύμβαση. Στα σοβαρά δηλαδή. Με διληματικέ προοπτικέ. Γιατί στο 1 του 73 λέει για τα δημοψηφίσματα το 2 και το 3 τι λένε. Πότε τι φέρνει η κυβέρνηση, πότε χρειάζεται εκτελεστικό νόμο, ποιοι είναι οι περιορισμοί. Θα καταλάβει ο κόσμο ότι του κάνετε λαϊκά δημοψηφίσματα. Όταν ζητήματα, για παράδειγμα, χρημάτων που μπορεί να πάρθουν από το δημόσιο, από του ΟΤΑ, από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, προκειμένου να δοθούν σε φτωχού, ω σύνταξη, παραπανήσια ή ω αμοιβή, για πραγματική μία και μόνιμη σταθερή εργασία δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορεί να το κάνουν 100.000 πολίτε, όχι. Θέλει να το φέρει η κυβέρνηση. Και θέλει και εκτελεστικό νόμο κάθε φορά. Αυτό ισχύει. Όπω και μία σειρά από άλλα αντίστοιχα πράγματα. Ήρθατε εδώ λοιπόν να παίξετε με το παιχνίδι του συντάγματο ένα χαρτί υποκρισία για να μοιάζει για καινοτομία και επανάσταση. Αυτό το οποίο απέχει τόσο πολύ από τη σύγχρονη μορφή, γιατί ποιο ήταν ο ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ και ποιο είναι τώρα συνειδητά ανηλυμένο από εσά εν ώψη εκλογών. Πρέπει να μου όλες όλε τι αστικέ κυβερνήσει μέχρι σήμερα, σε οποιοδήποτε επίπεδο πήραν καθοριστικέ αποφάσει. Το ίδιο συνέβη και με την Βόρεια Μακεδονία, τι αναγνωρίσει και τι χαιρετούρε στη σημαία. Το ίδιο συνέβη με τη φράση Ο δαιμονικά καλό Τραμπ. Μου το παρελθόν, το κάνετε κυριολεκτικά το τεμ, και αφού το κάνετε το τεμ, του βάζετε και δύο κρεματζούλια από διάφορε ευρωπαϊκέ τοποθετήσει αμφιβόλου περιεχομένου. Και λέω αμφιβόλου περιεχομένου Άλωθερών, στην εφαρμογή του. Κανέλη, Τι, ε, ε, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Εδώ υπήρξε σε αυτή τη συζήτηση μία μνημειώδη φράση. Ξέρω ότι δίνω πόνο τώρα, εσεί δεν μπορείτε να μου δώσετε χρόνο, γιατί και αυτό ελέγχθη από βήματο Βουλή. Ω ανθρώπινο δικαίωμα. Το χρησιμοποιώ λοιπόν, να μου δώσετε λίγο χρόνο, να τελειώσω μία φράση. Εδώ ελέγχθη κάτι που είναι συγκλονιστικό και πρέπει να το κρατήσετε. Ω ταυτότητα των συρριζέων για το μέλλον, αναθεωρημένη πολιτικά και ριζικά ότι δεν υπάρχει πια πάλι τον τάξη. Υπάρχει κοινωνικός ανταγωνισμός. Αφού υπάρχει λοιπόν κοινωνικός ανταγωνισμός, οι εργαζόμενοι θα βασιστούν σε μία αναθεώρηση για να πηγαίνουν μαζί με τα αφεντικά τους να ανταγωνιστούν ποιο θα έχει μεγαλύτερη εμβέλεια πυθού προς τον κόσμο διά των μαζικών μέσων, μέσων ενημέρωσης, διά των τρολ, διά των διαδικτύων. Γι' αυτό και έχει περισσότερη σημασία να προσέξει κάποιο την ουσία των πραγμάτων χρησιμοποιώντα μόνο την πύρα του. Ήρθατε εδώ ως αριστεροί και επαναστάτε και καταλήξατε μία μούμια παρελθόντων ετών με το βλέμμα στραμμένο στην καριέρα του άθλιου μέλλοντός σας. Αυτό θα ανατραπεί με μαθηματική ακρίβεια.